Η δυναμική των Κριτών των φοιτητών από την Κρήτη, το γνωρίζει και η Βάλια Εμπούη βέβαια, έχουμε καλύψει ρεπορτάζ, πολλά ρεπορτάζ. Ακριβώς. Είναι έντονη η δυναμική, θα συναντήσουμε τον Σπύριο τον Ντουμπανιάρη και τον Γιώργο τον Βιολάκη, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, σωστά. Πολύ σωστά, καλησπέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για τη σύνδεση που παρακατοποιούμε. Ευκαιρία βέβαια να τα πούμε αλλά και να επικοινωνήσετε και με τους συντοπίτες σας. Σωστά, Σπύρο. Πολύ σωστά το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και χαρά μας που είμαστε άλλη μια φορά μαζί. Σε εορταστικό και... κλίμα βλέπω έτσι το βέβαια, δέντρο στολισμένο. Βέβαια, που βρίσκεστε, πλατεία Συντάγματος. Ναι, από το γιορτινό Σύνταγμα, φωτισμένο, στολισμένο και χριστουγεννιάτικο κλίμα. Μάλιστα. Γιώργο, για πες μας, χριστουγεννιάτικο το κλίμα, παρά την πανδημία, παρά τα προβλήματα, η ψυχολογία των Αθηναίων πώς είναι? Η ψυχολογία των Αθηναίων πώς είναι? Η ψυχολογία πάνω στο Αθηναίο, όπου πλησιάζουμε στη μια και έτσι με ανεβασμένη ιδιαίτερα. Τώρα, βλέποντας τη δυνατία, ολοκαίνει η ψυχολογία. Είναι όμως από τις περιόδους, από τις στιγμές, από τις χρονιές που η πλατεία Συντάγματος είναι πιο στολισμένη, Σπύρο, από ποτέ. Δεν ξέρω αν είσαι πρωτοετής, δευτεροετής. Όχι, εγώ είμαι στο πέμπτο έτος. Τέλειο, οπότε έχουν περάσει 4 χρόνια, έχει ζήσει την πλατεία Συντάγματος, έχει εικόνα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Είναι πιο στολισμένη. Ωραία, πάντως, έχουν πολύ, πολύ ωραίο φωτισμό και εκτός από το δέντρο έχουν και άλλα σελίδια τα οποία δεν φαίνονται στην κάμερα. Κάποια ερώτηματα, κάποια τρένα με δώρα. Να ρωτήσω εγώ τα παιδιά, οι φοιτητές της Κρήτης, στην Αττική, εν όψη και των Χριστουγέννων που έρχονται, ετοιμάζουν εκδηλώσεις ή ετοιμάζουν βαλίτσες για Κρήτη? Εκτός από το καθημερινό μας πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τη Δευτέρα στις 7 η ώρα μαθήματα ριζίτικου, ναι. Την Τρίτη μαθήματα κρουστών και πνευστών στις 6 η ώρα, την Τετάρτη μαθήματα λαούτου και μαντολίνου, την Πέμπτη μαθήματα χωρών με τμήματα και για χάριους όσο και για προχωρημένους και την Παρασκευή μαθήματα λύρας. Το Σάββατο κάνουμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο Κρήτη FM 87,5 στις 2 η ώρα και το βράδυ έχουμε την καθιερημένη κριτική παρέα που ξεκινάει στις 9 και όσο έχουμε όρεξη είμαστε εκεί. Λοιπόν, εγώ προτείνω, βέβαια, συλλόγου, και όχι μόνο. Προτείνω να συνδεθούμε ξανά σε όποιο μάθημα θέλετε εσείς, όποια μέρα θέλετε εσείς, ζωντανή σύνδεση, να επικοινωνήσετε με τον κόσμο και να παρουσιάσετε μία από τις δραστηριότητες τους. Τους είπα αρκετά δραστήριο σύλλογο, από τους αρχαιότερους, ιστορικότερους συλλόγους θα λέγαμε, και κρατά ζωντανή και την παράδοση και τις αξίες και τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης μας. Και ξέρετε τι είναι ωραίο, παιδιά, ότι νέα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι φοιτητές, είναι σε μικρή ηλικία, διατηρούν την παράδοση της Κρήτης, συνεχίζουν, αγαπούν την κρητική μουσική από ό,τι Βέβαια. Καταλαβαίνουμε. Όπου και να βρίσκονται δεν την ξεχνούν, συνεχίζουν τα μαθήματα, συνεχίζουν τις εκδηλώσεις με κρητικό άρωμα και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι η Κρήτη μας τελικά είναι παντού και δεν ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Λοιπόν, Γιώργο, ένα μήνυμα εδώ στους συντοπίτες σου που σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στην οικογένειά σου. Εντάξει, ελπίζω τώρα να είναι όλοι καλά, να περάσουμε όμως τα Χριστούγεννα, να παίρνουμε σιγά σιγά, που δεν το είπαμε, σε ρυθμό σκεπτιού, γιατί σε λιγότερο, σε 10 μέρες, είναι το μεγάλο μας σκεπτικό βλέπετε εδώ πέρα. Δεν είναι όλοι ευπρόσδεκτοι από κάτω να έρθουμε εδώ πέρα, να συνεργάσουμε μαζί, να κάνουμε το καθιερωμένο μας τρίμερο, έτσι, που την Πέμπτη, σε κοινάμε το σύλλογό μας, στα Ηλίσια, να κάνουμε κατάλα μέχρι το μοναστηράκι. Την Παρασκευή θα έχουμε το προεόρτιο και το συλλόγο μας πάλι και το Σάββατο είναι το μεγάλο πλέτη που θα γίνει στο τεχνικό κέντρο Άρη και εννοείται και στις 3 μέρες θα είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Σαμόλης με το Δήμο του Ζακαλάκη. Μπράβο, μπράβο. Πρόεδρε, το δικό σου μήνυμα, η δική σου ευχή. Και εγώ να ευχηθώ υγεία, να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τον κορονοϊό επιτέλους και να έχουμε ευτυχισμένα Χριστούγεννα και το 2022 να μπει με το δεξί αυτή τη φορά. Μάλιστα. Σπύρο Μαντινάδα, έτσι έχεις αυτή τη στιγμή ή στην επόμενη σύνδεση? Με πιάνετε λίγο προετοίμαστε, είναι η αλήθεια τώρα. Έχεις δίκιο. Στην επόμενη σύνδεση. Στην επόμενη σύνδεση. Στην επόμενη από το στέγη του συλλόγου μας. Σωστά. Με τις δραστηριότητες. Για να δούμε λίγο, πλατεία Συντάγματος, αν μπορεί να γυρίσει λίγο το κινητό η κάμερα. Ναι, ναι. Για να δούμε αυτή τη στιγμή η πλατεία Συντάγματος στολισμένη με το φακό το κινητό εκεί. Δύο
παιδιών, δύο μελών της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω πολύ και δεσμευόμαστε ότι θα ξαναπάρουν βήμα, θα επικοινωνήσουν εδώ με τους κριτικούς και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, παιδιά.